θέλω να μου πεις αυτή τη φανταστική κοτόπιτα. Πήγα να φάω μια πυρουνιά τώρα στις διαφημίσεις και με διέκοψαν. Πάρ το πάνω σου και μίλα και άσε με να φάω. Λοιπόν, όπως βλέπετε, το κορίτσι θέλει να φάει. Το κορίτσι δεν έφαγε σήμερα, δεν πρόλαβε. Μα θα φας... ένα παιδί να ετοιμάσει να φέρει μαζί του. Σωστά, αλήθεια. Μα και θα φας πριν έρθει στην Τίνα. Δηλαδή, πόση απιστία γίνεται. Θα μου κάνεις. Όχι. Όχι, αγάπη μου, δεν γίνεται. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο λοιπόν, ευχαριστώ στα σούπερ μάρκετ Ρεόπολης. Στο Βασίλη με πολύ αγάπη για όλα αυτά τα ωραία που μας φέρνει και μας βοηθάει τόσο πολύ, Βασίλη μου, μερσι μποκού. Λοιπόν, κοτόπιτα. Μην βλέπετε τα διαφορετικά σχήματα, γιατί την έχουμε και σε μπαστούνι, την έχουμε και σε σαλίκαρο και σε μικρά ατομικά. Και αυτά είναι ωραία. Αυτό που θέλω να συγκρατήσετε είναι ότι όλα αυτά τα ωραία έχουν γίνει με χωριάτικο φύλλο, έτσι που το βρίσκουμε έτοιμο στην αγορά. Τέλειο. Και με μία γέμιση η οποία είναι απίθανη. Λοιπόν, θέλεις λίγο να πεις τα υλικά ναι. ή να... Να. Να. Δείξε μας την κάρτα με τα υλικά. Α. Λοιπόν, για την κοτόπιτα σε ρολό, κάτσε να καταπιώ η γυναίκα. Για την πίτα λοιπόν, 5 χωριάτικα φύλλα για πίτες, 300 ml ζωμό κότας, ελαιόλαδο για το άλυμα των φύλλων, 2 κουταλάκια της σούπας σουσάμι για το πασπάλισμα, 2 κουταλάκια της σούπας μαυροκούκι, είναι το μαύρο σουσάμι, επίσης για το πασπάλισμα. Και για τη γέμιση θα χρειαστούμε 800 γραμμάρια φιλέτο κοτόπουλο βρασμένο και ξεψαχνισμένο, 4 κουταλάκια της σούπας ελαιόλαδο, 4 κουταλάκια της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 400 ml ζωμό κότας, 200 γραμμάρια στραγιστό γιαούρτι, 1 αυγό κατά προτίμηση βιολογικό ελαφρώς χτυπημένο, 2 μεγάλα καρότα κατά προτίμηση βιολογικά τριμμένα, μισό φλιτζάνι της κούπας φύλλα μαϊντανού, 1 φλιτζάνι τριμμένη κεφαλογραβιέρα ή κεφαλοτήρι και αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπεράκι φυσικά. Λοιπόν, τέλεια. Πάμε. Για ξεκίνα να μου σας πω. Είναι φανταστική η γέμιση. Θα σας πω. Δεν είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, ποιο είναι το μυστικό για τη γέμιση? Ποιο είναι? Είναι αυτή η κρέμα εδώ που μοιάζει σαν μπεσαμέλ, η οποία όμως δεν γίνεται με γάλα, αλλά έχει γίνει με το ζωμό από το κοτόπουλο. Mm. Έχουμε βρασμένο κοτόπουλο. Mm-hmm. Ωραία. Αν σας έχει περισσέψει βέβαια κοτόπουλο από χτες, το οποίο μπορεί να το είχατε ψητό στο φούρνο ή για κάποιο άλλο λόγο, χρησιμοποιείτε εκείνο το κοτόπουλο. Αντί για ζωμό, θα φτιάξετε το κοτόπουλο, θα φτιάξετε ένα ζωμό λαχανικών ή και απλό ζεστό νερό. Αυτό που θέλω είναι στην κρέμα όμως αυτή, η οποία γίνεται με κλασικά, όπως κάνουμε τις μπεσαμέλ, αλεύρι, το λάδι και το σβήνω μετά με το ζωμό. Mm-hmm. Δεν βάζω γάλα. Το χτυπάμε και γίνεται χτυπάμε αυτό. Χτυπάμε και γίνεται αυτό. Πάμε τώρα. Για τη γέμιση. Ένα αυγό. Κάτσε, γιατί μας έπεσε εδώ από το... Θα βοηθήσω. Όχι, όχι. Εσύ τρως και με βοηθάς πάρα πολύ, γιατί αισθάνομαι ευτυχής που κάποιος είναι δίπλα μου και απολαμβάνει αυτό που έχω ετοιμάσει. Γιατί αλλιώς τι να μαγειρεύουμε, βρε παιδιά. Δεν μαγειρεύουμε ποτέ για πάρτι, μας μαγειρεύουμε για τους άλλους και τα έχουμε πει. Λοιπόν, το έχουμε βράσει ωραία και δεν είναι ανάγκη το κοτόπουλο να είναι μόνο φιλέτο, γιατί μπορείτε να ξεψαχνίσετε ένα ολόκληρο κοτόπουλο, γιατί μπορείτε να κάνετε μια ωραία κοτόσουπα στην αρχή και μετά ό,τι μένει στα κοκαλάκια να το κάνεις μια ωραία κοτόπιτα. Σωστό είναι αυτό δεν που λες. Δεν πετάμε τίποτα. Το α και το ω στη χαρά της μαγειρικής και στην κουζίνα είναι αυτό. Εδώ βάζω λίγο, σας κάνω λίγο τη μισή γέμιση, μην το βάλω όλο. Την κρέμα λοιπόν που σας έλεγα. Τυράκι μπορεί να είναι γραβιέρα, μπορεί να είναι κεφαρογλαβιέρα ή μπορεί να είναι ένα άλλο κίτρινο τυρί που σας αρέσει. Εγώ δεν έχω φάει τέτοια γέμιση ποτέ σε πίτα με κοτόπουλο που να είναι τόσο γεμάτη. Και ξέρεις ποιο είναι το ωραίο σε αυτή τη γέμιση? Καρότο. Το καρότο, ναι, παιδιά, γλυκαίνει τόσο ωραία όλες τις γεμίσεις. Και δεν είναι μόνο για την κοτόπιτα, θα το ξέρετε. Ταιριάζει τόσο στα αλμυρά, αλλά και στα γλυκά. Ναι, ναι, γιατί μπορείτε να κάνετε μία γέμιση με φρούτα και να βάλετε λίγο κοτόπουλο, να βάλετε λίγο καρότο. Συγγνώμη, κανείς δεν θα καταλάβει τι έχετε βάλει, αλλά θα γλυκάνει πάρα πολύ. Δεν το καταλαβαίνεις, αλλά έχει μια γλυκά. Έτσι, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, μαϊντανό, γιατί πάει με όλα, ή ό,τι άλλο θέλετε. Αυτό τόσο εύκολο και τι θέλω να κρατήσετε ακόμη από αυτή τη συνταγή είναι ότι τα υλικά μπορεί να είναι όλα έτοιμα στο ψυγείο από την προηγούμενη μέρα. Να φτιάξουμε, ας πούμε, την Κυριακή που θέλουμε να είναι ζεστή η πίτα. Σωστό. Έχουμε έτοιμα τα υλικά, θα δείτε λίγο πώς θα γεμίσω τα φύλλα και ψήνεται ωραία σε φούρνο αερόθερμο στους 180 βαθμούς. Όταν είναι μεγάλη η πίτα, όπως εδώ τα μπαστούνια που έχω κάνει, θέλουμε τουλάχιστον 45 λεπτά. Όταν είναι μικρά, σαν αυτά λανάκι που έχεις εκεί δίπλα, τα ατομικά, αυτά ψήνονται σε 20 λεπτά. Λοιπόν, θέλω τώρα να σας δείξω πώς κάνουμε τα μπαστούνια. Και έχω ακόμη ένα μυστικό να σας πω. Και κοιτάνε όλοι μέσα στα μάτια, γιατί... δεν θέλουν να φάνε. Έλα. Το
Το πιο ωραίο είναι αυτό, έτσι. Η χαρά της μαγειρικής πραγματικά είναι αυτή. Να έχεις ανθρώπους που αγαπάνε αυτό που μαγειρεύεις. Και σας το έχω ξαναπεί. Να όταν σας μαγειρεύουν στο σπίτι, βρε καλώς. Βρε καλώς τα παιδιά. Οι άλλοι. Και για τα παιδιά και για τους άλλους να πάρεις. Για τις αγάπες μου τις άλλες να πάρεις φαγητό. Έχεις εδώ φέρει για όλους. Μαράκι Λάμπρο. Κάθε φορά φέρνεις για όλους. Επαναγία μου. Αλίμονο. Ο Λάμπρος κάνει δίαιτα, τον βλέπω. Και εγώ, άντε μπράβο, άντε μπράβο. Το κοντρόλ δεν κάνει. Λοιπόν, αγάπες, βάζουμε λοιπόν ελαιόλαδο. Έχω πάρει χωριάτικο φύλλο, ξέρετε γιατί μ' αρέσει. Και αυτό είναι λίγο χοντρό και χρειάζεται μόνο ένα στις πίτες αυτά τα... Και γίνεται, παιδιά, τόσο τραγανό. Τα που κάνω τα μπαστούνια. Γίνεται πάρα πολύ τραγανό. Έχει βέβαια ένα μυστικό που θα σας πω τώρα. Αλλά μπορείτε να βάλετε ακόμη και φύλλο κρούστας ή και φύλλο, ξέρεις, δηλαδή ένα φύλλο που σας αρέσει, αλλά πρέπει, όταν είναι φύλλο κρούστας, πολύ λεπτό για τα αγγλικά, αν δεν έχετε για τα άλμυρα, δεν πειράζει. Βάλουμε δύο όμως, είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, απλώνουμε εδώ κατά μήκος τη γέμιση, η οποία... Ελένη μου, δεν βάλαμε αλάτι. Καλά, εγώ επειδή δεν βάζω ποτέ αλάτι και αυτό το ξέχασα. Εντάξει, τέλειο όμως, λίγο αλατάκι και λίγο μαγειρεύω κάθε μέρα, Λαμπρούκο μου. Και λίγο πιπεράκι. Δύο σταγόνες. Κρίμα που δεν θα τα δοκιμάσεις ποτέ. Μόνο μου ανοίγω φίλο. Καλά, να σου κάνω εγώ φίλο, Ντίνα, δεν ξέρω τι λένε. Πες τι σου δεις στη Θεσσαλονίκη, κάνουμε τις πιο ωραίες πίτες. Αλήθεια, Θεσσαλονίκη. Αυτό κάνουν πίτες, παιδιά. Σε όλη την Ελλάδα κάνουν πίτες. Και σας έχω μετά και Θεσσαλονίκη να με υπερασπιστούν. Ωραία, λοιπόν, εγώ λέω να την προκαλέσουμε μια μέρα, δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς. Θα φέρω εγώ τα σύνεργα, τα μήνεργα και η Ελένη θα ανοίξει το φύλλο. Πίτα τσάλεντ. Πίτα τσάλεντ. Θα με φιλήσεις. Έλα μωρέ, γιατί. Εγώ σας λέω μια χαρά θα το κάνει. Θα κάνει το φύλλο τέλειο. Δεν ξέρει. Λοιπόν, το μπαστούνάκι εδώ είναι έτοιμο. Εδώ θέλω λαδάκι. Ωραία. Για να κολλήσει. Πας όλο κοντάριες. Και κοιτάξτε εδώ τώρα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Εδώ για να σας δείξω, αλλά εγώ ξέρετε τι κάνω. Ρε. Κρατάω πάντα τα κόλπα. Γιατί όλα τα άλλα τα ξέρετε. Θέλω όμως να συγκρατήσετε αυτό. Βάζετε λοιπόν το φύλλο μέσα εδώ για να ψήσετε. Έτσι. Εδώ τι έχω. Έχω κρατήσει από το ζωμό. Για να πάρει τη γεύση. Το αγόρι μου να μάθει. Για να πάρει τη γεύση. Θα μάθει το παιδί. Ναι. Όχι, άκου να σου πω. Τι? Έρχεται αυτό τώρα το ζωμό. Το ρίχνω εγώ όταν θα το έχω γεμίσει. Μαλακώνουν. Βάζω μετά λίγο λάδι και μετά το βάζω στο φούρνο. Γι' αυτό δεν γίνεται κατά νεστό και γίνεται αφράτο το φύλλο. Μπράβο, είναι αφράτο αλλά είναι και είναι τραγανό πάνω. Τέλειο. Να ορίστε. Ό,τι τι δηλαδή. Έρχεται ένας ένας. Ό,τι τι, για ελάτε εδώ, για ελάτε εδώ. Για ελάτε εδώ. Θα σας βάλω μια μέρα, αλήθεια σας λέω, θα κάνουμε λοιπόν ένα τύπου διαγωνισμό. Ωραία. Αλλά για να περνάμε ωραία, όχι για να κλαίμε. Τα διαρκεί από τις 10 παρά 10 το πρωί μέχρι τη μία. Να δω ποιος θα κάνει το καλύτερο φύλλο. Θα σας δείξω πρώτα, για να μην λέτε αν δεν ξέρουμε πώς και μετά θα κάνετε. Εγώ την... Λοιπόν, οπότε, για την κοτόπιτα, τι άλλο να σας πω. Το ζωμό τον έκανε με το πινελάκι σου, έτσι από πάνω. Όταν θα το γεμίσω εδώ όλα τα μπαστούνια, μπορώ να το ρίξω και από πάνω. Θέλει ζωμό, θέλει υγρασία, παιδιά, το χωριάτικο φύλλο. Και επειδή δεν μπορείτε να βάλετε πάρα πολύ λάδι, δεν θέλω να μου βάζετε πάρα πολύ λιπαρή ουσία. Με γιατί το ζωμό, όχι, δεν είναι και καλά, τα πολλά λιπαρά. Δεν αφήνει τη γεύση, δεν αφήνει τη γεύση. Γι' αυτό λοιπόν με το ζωμό θα κάνετε τη δουλειά που θα έκανε το πολύ λάδι. Είναι φανταστικό να σου κάνω μια ερώτηση τώρα που μου γεννήθηκε η απορία. Ναι, κούκλα. Αν αντί για κοτόπουλο θέλουμε να κάνουμε ζαμπονότι. Μπράβο. Ξερόπιτα. Κρατάς ακριβώς τη λογική αυτή. Κρατάς την κρέμα μου αυτή, γιατί η κρέμα είναι που κάνει τη διαφορά. Και βάζεις κομμάτια από ζαμπόν ή μπορείς να βάλεις κομμάτια γαλοπούλα. Από χοιρινό ή γαλοπούλα. Μπορεί ακόμη και αν θες να μην βάλεις κάτι σε κρέας, αλλά να αφήσεις μόνο το καρότο, να βάλεις κολοκύθα. Θυμάστε που είχαμε κάνει την κολοκύθα και την είχαμε ψήσει στο φούρνο. Ναι. Φαντάσου λοιπόν τα κομματάκια της κολοκύθας έτσι όπως είναι ζουμερά, ωραία και νόστιμα μαζί με το τυράκι και την κρέμα. Και είναι φανταστικό. Να στο κάνω πιο challenging ακόμα. Ναι, ναι. Θα μπορείς να κάνεις και γλυκιά εκδοχή με κρέμα μέσα. Ναι, αμέ. Απλά σε αυτή την κρέμα βάζεις και λίγη ζάχαρη. Κάνεις μια κρέμα τύπου με σιμιδγάλι, ας πούμε. Είδατε λοιπόν, ξέρετε τι μ' αρέσει. Το μυστικό. Μ' αρέσει ότι. Δημιουργούμε μόνοι μας. Μπράβο, οι τεχνικές. Οι τεχνικές. Γιατί οι συνταγές είναι ατελείωτες. Δεν μας ενδιαφέρει η συνταγή. Μας ενδιαφέρει η τεχνική, η καλή διάθεση. Και κρατήστε το μυστικό της Ντίνας μας για αυτή την κρέμα που είναι φανταστική και το γιαούρτι μέσα στη γέμιση που είναι μοναδικό.
Σ' αγαπάμε. Κούκλα μου, και εγώ σα αγαπώ. Πάμε, παιδάκια μου, προ τα εκεί να συνεχίσουμε. Αύριο τι μα μαγειρεύει. Καλά, αύριο σα έχω μπράουνι με σοκολάτα και σοσοκολάτα. Όχι, Βρετίνα. Όχι, δεν θέλω τίποτα. Θα φάτε το πρωί. Δεν θα πάρετε. Ναι, θέλω να πω, δεν θα πάρετε κανένα πρωινό. Αύριο έχουμε πρωινό. Τέλεια. Εδώ. Εγώ δεν θα φάω από σήμερα, θα φάω μόνο. Μπράουνις πρωινό αύριο. Όνειρο, όνειρο. Φιλάκια, Αντινάκη μου, υπέροχο και φανταστικό.